Κύριε, καλησπέρα σας. Σοβαρές οι ελπίδες ότι δεν θα διψάσουμε φέτος αποτελεί το τραγικό γεγονός των 97 νεκρών από την υπερχείληση του ποινιού που προκλήθηκε από την εισβολή των νερών του αχελώους αυτών. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, τραυματίες δεν υπάρχουν πια. Τους πάτησε το τρένο. Με μεγάλη λαμπρότητα έγινε αδελφοποίηση της πόλης μας με την πόλη Μαζάνκα του Ζαΐρ, γενέτρια του Μουλάμπα Κανιέμπα. Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος, ο νομάρχης της πόλης μας και όλοι οι αντιδήμαρχοι πλην του κυρίου Μάνο Καγκά, που ήταν απασχολημένος με το θέμα της δορυφορικής. Σε 24-ωρη προειδοποιητική απεργία κατέβηκαν οι επιτροπές ελεοχρωματιστών της νεολαίας του πεζόδρομου του δικαστικού για τα τρομοκρατικά μέτρα που έλαβε η αστυνομική διεύθυνση με την περιφρούρηση επί 24-ωρου βάσεως του δικαστικού μεγάρου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα γράφοντας τους στίχους. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 9 μετά μεσημβρίας με τα ακόλουθα θέματα. Πρώτον, αίτηση Ουρανίας Παπαδοπούλου για ανταλλαγή τάφου με κήπο. Δεύτερον, αίτηση η Αλοπόλη της οδού Βενιζέλου για διακοπή της κυκλοφορίας αυτοκινήτων για να εκθέτει ελεύθερα τα κλαπατσίμπανά του άκρων ήλιων κρυστάλ και στο δρόμο. Τρίτον, έγκριση προσλήψεων σκουπιδαραίων και δοκαθαριστών για την προεκλογική περίοδο. Τέταρτον, αίτηση συνδέσμου ηλεκτρονικών Λάρισας για εγκατάσταση δορυφορικής κεραίας σε κάθε πολυκατοικία. Μεγάλη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα στις 2 το μεσημέρι, με αποτέλεσμα χιλιάδες βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες γεννήτρες να εμφανιστούν στις βεράντες και τις αυλές των σπιτιών για την ομαλή παρακολούθηση του σύριαλ «Τόλμη και Γοητεία». Και μια ματιά τώρα στις τέχνες και τα δράματα. Στο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ που έγινε στο Περτούλι Τρικάλων, η Ελλάδα απέσπασε και τα 3 πρώτα βραβεία. Πρώτο βραβείο απέσπασε η ερμηνεία του τραγουδιού του Κίτσου η μάνα κάθονταν στο φρούριο απάνω από την Πετρούλα Κόρακα. Δεύτερο βραβείο πήρε το τραγούδι «Βούλα Μαρτσιβούλα, Σμαράει Παρασκευούλα» που ερμήνευσε η Έφη Θόδη. Τρίτο βραβείο το τραγούδι «Τασιά Μαρι Τασιά» που το ερμήνευσε η ορχήστρα του Γιώργου Τσιλιγιάννη. Άιντε τα κούσα μαύρη, βγάλε το φυσμό πίσω. Συγγνώμη. Τη Δευτέρα και στα πλαίσια του ελληνικού κινηματογράφου, η κινηματογραφική Λέσχη Λάρισσας θα παρουσιάσει τη συγκλονιστική ταινία του Άλαν Πάρκερ, που προτάθηκε για 6 χρυσές σφαίρες στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, η Λάρισα καίγεται. Η ταινία θα προβληθεί στο Γαλαξία στις 2 το βράδυ. Θα προλογίσει ο Λαρισαίος κριτικός κινηματογράφου Μπαρμπής Κοζαλής. Η ταινία είναι έμφρωμη, αυστηρός όμως ακατάλληλη. Μπορείτε να τρώτε σπόρια και να μπαινοβγαίνετε ελεύθερα. Περνάμε τώρα στα αθλητικά νέα, ξεκινώντας με μια είδηση βόμβα. Η ΑΕΛ στον τελικό κυπέλλου. Ο αθλητικός δικαστής ακύρωσε τα γκολ του Πανιωνίου στον ημιτελικό της περασμένης Τετάρτης που έληξε 0-0. Ακόμα βρέθηκε το παρισμένος, ο Πλατσάρας, που έφαγε κλωτσά από τον δερματοφύλακα του Πανιωνίου. Και περνάμε στα αποτελέσματα του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου του νομού μας. Καζακλάρ, Μίλαν 2-2. Τα γκολ πέτυχαν ο Βλαχομπάτσος για το Καζακλάρ και ο Γκούλιτ για την Μίλαν. Στο 10ο λεπτό του αγώνα σημειώθηκε πέναλτι υπέρ της γηπεδούχου, το οποίο εκτέλεσε ο Σβακάνας και έστειλε την μπάλα στην τοποθεσία Χουμαρόβρηση. Είχαμε όμως και μερικά μικροεπισόδια από φιλάθλους που κατά τη διάρκεια του αγώνα χρησιμοποιούσαν αντί για κορνέτες τα φημισμένα καζακλαριώτικα γαϊδούρια για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα στις κερκίδες. Βριότοπος, Ρεάλ Μαδρίτης 3-0. Το μάτσα νιαρό με μια συνεχή επιροχή της γηπεδούχου. Και τα 3 γκολ σημείωσε ο ομογενής Γκλίτσας. Τενεκέ Μαχαλάς, Μπαρτσελώνα 6-2. Το μάτσα έγινε χωρίς επίσημο διαιτητή. Διαιτήτευσε λέγοντας ανέκδοτα ο Γιώργος Λουτρίδης. Μπάγερν, Άγιαξ Κουλουρίου 0-1. Δυναμό Μόσχας, Πόντι Αετοράχης. Ο αγώνας αναβλήθηκε γιατί οι Πόντι πήραν λάθος δρόμο. Και δύο λόγια για τον καιρό.
όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία, προβλέπεται αλλαγή του καιρού. Συγκεκριμένα, λιακάδα θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Αναλυτικότερα, στη Μακεδονία και Θράκη η θερμοκρασία θα ανέβει στα 60 μποφόρ της κλίμακας Ρίχτερ. Στην κεντρική Ελλάδα θα γίνει έκλειψη ηλίου, που η διάρκειά της θα αναστατώσει αυτούς που πρόκειται να δουλέψουν νυχτερινή βάρδια ή αυτούς που θα φυλάξουν νυχτερινά νούμερα. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη εξαιτίας του υπνοτικού που διέρευσε από δεξαμενόπλιο του εμπορικού στόλου. Στα Ιόνια νησιά το πρωί θα βρέξει, το μεσημέρι θα χιονίσει, το απόγευμα θα πέσει ομίχλη και το βράδυ θα νυχτώσει. Ευχαριστούμε όλους που είχατε την ευγενή καλοσύνη και υπομονή να ακούσετε το δελτίο μας. Γεια σας. Εντάξει. Εντάξει.